Οι στάσεις μας πνεύμα δεν υπάρχουν ενδιάμεσες καταστάσεις εδώ. Αυτός που ονειρεύεται ενδιάμεσες καταστάσεις έχει ψευδεστήσεις. Δεν είναι ρεαλισμός αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν που σας λέω είναι ρεαλιστικό στη σκληρή αυτή διαπραγμάτευση. Πρέπει να είσαι και εσύ σκληρός. Ιδίως όταν έχεις το 70% του ελληνικού λαού πίσω σου από ό,τι φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο. Το δεύτερο που έχω να σας πω είναι. Σε επίπεδο θυμικού. Σε επίπεδο θυμικού, ναι. Έτσι, όχι σε επίπεδο φρονήματος. Αυτό μετράει στην πολιτική. Το άλλο που θέλω να σας πω είναι το εξής. Εάν φτάσουμε. Αν φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου όντως ο δανειστής δεν κάνει πίσω και τα πράγματα είναι πολύ σκληρά, αν φτάσουμε λοιπόν εκεί, βεβαίως πιστεύω εγώ ότι δεν πρέπει να γίνει τίποτα χωρίς την ξεκάθαρη συγκατάθεση του ελληνικού λαού. Να ερωτηθεί ο ελληνικός λαός, να δείξει προς τα που κινείται και αυτός θα αποφασίσει. Γιατί τίποτα δεν θα γίνει. Αν μου επιτρέπετε να κάνω μια ερώτηση, είναι δημοψήφισμα ή εκλογές. Δεν θέλω να παραθέσω γι' αυτό. Θέλω να πω ότι όλα είναι ανοιχτά. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ρωτηθεί ο ελληνικός λαός. Αυτό θα φανεί και θα αποφασιστεί μέσα από τη διαδικασία που θα. Πάντως οι δημοσκοπήσεις δεν είναι. Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι ερώτηση του ελληνικού λαού. Βεβαίως, οι δημοσκοπήσεις δεν είναι ερώτηση.